κάλπες στήθηκαν σήμερα στα πανεπιστήμια όλης της χώρας με τους φοιτητές να συμμετέχουν στη διαδικασία για την ανάδειξη των μελών των διοικητικών συμβουλίων των φοιτητικών συλλόγων. Οι γνώριμες εικόνες στα πανεπιστήμια με τα τραπεζάκια των παρατάξεων επέστρεψαν μετά από 3 χρόνια, καθώς λόγω πανδημίας οι εκλογές δεν είχαν πραγματοποιηθεί και η τελευταία εκλογική διαδικασία ήταν τον Απρίλιο του 2019. Νομίζω ότι είναι ένα πεδίο στο οποίο όντως θα εκφραστεί και από τους φοιτητές ευρύτερα η μεγάλη δυσαρέσκεια και εναντίωση απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Εμείς το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι σαν δεύτερη δύναμη μέχρι στιγμής πανελλαδικά έχει έρθει η ώρα μετά από αρκετά χρόνια να φάει ένα χαστούκι ΔΑΠ, να γίνει πανσπουδαστική πρώτη δύναμη πανελλαδικά. Γιατί βλέπουμε ότι βγαίνουν όλοι από τη ΔΑΠ και λένε ότι αν βγει πάλι πρώτη δύναμη, όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις που χτυπάνε τα δικαιώματά μας, αυτό που θα δώσει πράσινο φως και ότι οι φοιτητές δέχονται αυτά που συμβαίνουν. Οι φοιτητές υπό το βάρος των νέων συνθήκων στα πανεπιστήμια και με ένα από τα βασικότερα αιτήματα να μην υποβαθμιστούν τα πτυχία τους και να μην μπει η αστυνομία μέσα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, συμμετείχαν στη διαδικασία που ξεκίνησε στις 8 το πρωί. Εμείς δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι είμαστε κατά στην πανεπιστημιακή αστυνομία, κατά στις διαγραφές και οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, πάει να σκληρύνει την καθημερινότητα των φοιτητών. Μπορούν οι φοιτητικοί σύλλογοι να είναι όντως εργαλεία στα χέρια των φοιτητών, να μπορούν όντως οι φοιτητές να συζητάνε για τα προβλήματά τους, για τις ανάγκες τους, να αποφασίζουν. Αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία των φοιτητικών συλλόγων, λόγω του ότι η ΔΑΠ κυρίως είναι πρώτη δύναμη πανελλαδικά, δεν λειτουργεί έτσι. Και αυτό, όπως είπα και πριν, έχει αρχίσει να αλλάζει και αυτό είναι το καλό από αυτές τις φοιτητικές εκλογές. Εκπρόσωποι παρατάξεων ζήτησαν την ψήφο των συμφοιτητών τους, επικεντρώνοντας την ανάγκη το ελληνικό πανεπιστήμιο να αναπτύξει εκ νέου τη δυναμική που πρέπει στη σύγχρονη κοινωνία και τις ανάγκες, υποστηρίζοντας τα συμφέροντα των φοιτητών και της μελλοντικής τους πορείας στην αγορά εργασίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συμμετοχή. Ελπίζουμε να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Τώρα για τους σπουδαστικούς συλλόγους, ελπίζουμε η επόμενη μέρα να μας βρει ακόμη πιο δυνατούς. Να κάνουμε ένα καλύτερο μέλλον για τους φοιτητές. Είμαστε δίπλα στους φοιτητές, μας ενδιαφέρει να είναι καλά οι σπουδές των φοιτητών. Να γίνει τα πράγματα πιο εύκολα στη σχολή τους. Όταν αντιμετωπίζετε πρόβλημα τη σχολή τους που αφορά τα μαθήματά τους, που μπορεί να εμποδίσει και το μέλλον τους και να πάρουν πτυχίο στη σχολή, να είμαστε εκεί για να τους βοηθήσουμε να το λύσουν, ώστε να καταφέρουν να ολοκληρώσουν το σκοπό τους την ώρα τους και να μην μένουν χρόνια κάτω και να παλεύουν για ένα πτυχίο.